It's all over now. Drive safe. Γεια σας φίλε μου, Mr. Patrick εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο American Truck Simulator. Στο save που προσπαθώ να περάσω από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Έχω ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά, από την Ουάσιγκτον, και ο σκοπός μου είναι, όπως ήδη ξέρετε, να φτάσω στο νότιο-ανατολικό άκρο, στη Φλόριντα. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο δρομολόγιο, το πιο μεγάλο που έχω πάρει μέχρι τώρα. Θα μεταφέρω κάποια μικρά φορτηγάκια και θα ξεκινήσω από την πρωτεύουσα της πολιτείας της Μοντάνα, που φτάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, και θα κατέβουμε από την Χελένα μέχρι το Τέξας, την Οντέσα. Δηλαδή από τα βόρεια θα πάμε τελείως νότια. Θα διασχίσουμε ένα κομμάτι της Μοντάνα, του Wyoming, του Κολοράντο, και αφού μπούμε και λίγο στο Νιου Μέξικο θα περάσουμε επιτέλους στο Τέξας, που είναι τεράστιο. Το φορτίο είναι σχετικά ελαφρύ, 29 τόνι, και θα πάρω πολλά χρήματα, 131 χιλιάρικα. Η απόσταση είναι 1523 μίλια και θα χρειαστώ 26 ώρες και 3 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία εδώ του GPS. Έχω 74 ώρες και 28 λεπτά για να παραδώσω περιθώριο, αρκετός χρόνος. Βέβαια θα χρειαστεί να σταματήσω 2 φορές για να ξεκουραστώ, και η επόμενη στάση θα γίνει σε 8 ώρες και 37 λεπτά, κάπου στις 8 ώρες δηλαδή, οπότε μου δίνει αρκετό περιθώριο για να κάνω, να βγάλω χιλιόμετρα. Πάμε λοιπόν, καύσιμα έχω για την ώρα, αν βρω κάποιο μετζινάδικο εύκαιρο μπροστά μου θα γεμίσω και με πετρέλαιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για το Τέξας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το μεγάλο αυτό ταξίδι. Το καινούριο μου φορτηγό, το Western Star. Μια χαρά φορτηγό, αξιόπιστο, πολύ σταθερό στο δρόμο. 445 άλογα η υποδύναμή του, τραβάει μια χαρά ό,τι φορτίο μου έχει τύχει μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και κάτι πάρα πολύ βαρύ, αλλά μια χαρά φορτηγό, καινούριο, άνετο, με την καμπίνα του μπορώ να κοιμηθώ πιο άνετα, να ξεκουραστώ καλύτερα. Σίγουρα θα το χρειαστώ, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σίγουρα θα χρειαστούν 2 στάσεις για ξεκούραση. Ο σκοπός του save, όπως ξέρετε ήδη, είναι να περάσω από όλες τις πολιτείες. Έχω για την ώρα περάσει νομίζω από καμιά δεκαπενταριά, αν δεν κάνω λάθος, με αυτές τις 4 που θα περάσω στο σημερινό επεισόδιο. Θα διασκήσουμε ένα κομμάτι της Μοντάνα, θα μπούμε στο Wyoming κατευθυνόμενη νότια, στη συνέχεια θα μπούμε στο Κολοράντο και τέλος θα μπούμε και στο Τέξας. Το Τέξας είναι τεράστιο, το δρομολόγιο αυτό δεν θα με πάει κοντά στην πρωτεύουσα και στις άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε. Θα δούμε τι δρομολόγια θα βρούμε μετά. Το θέμα είναι τώρα εδώ να διασχίσουμε την Αμερική από βόρεια προς νότια, για να
βγάλουμε και αυτό το δρομολόγιο, να βγάλουμε και αυτό το επεισόδιο. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά. Θα μαζεύονται σιγά σιγά και έτσι θα έχω την ευκαιρία είτε να αναβαθμίσω το φορτηγό, είτε να πάρω κάποιο άλλο αργότερα. Για την ώρα, είπαμε, ο σκοπός μας τώρα είναι να περάσουμε την Μοντάνα και να μπούμε πρώτα στο Wyoming, μετά στο Colorado και στη συνέχεια στο Texas. Λογικό, δεν θα δούμε όλο το δρομολόγιο έτσι στην κανονική του ταχύτητα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μου έχει πάρει 2 ώρες και θα σας βάζω κατά καιρούς μουσικούλα, λίγο timelapse για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα. Καλή σας διασκέδαση. Λοιπόν, είμαι εδώ σε μια κομμόπολη Bozeman, όπως λέγεται. Είμαι ακόμα στην πολιτεία της Μοντάνα, αλλά βγήκα από το highway για να βάλω πετρέλαιο, γιατί από ό,τι είδα και στο χάρτη δεν έχουμε και πάρα πολλά βενζινάδικα στο δρόμο μας μέχρι το σημείο που θα αποφασίσω να κοιμηθώ, οπότε ήταν μια ευκαιρία χωρίς να κάνω μεγάλη παράκαμψη να βάλουμε πετρέλαιο, να γεμίσω το ρεζερβουάρ για να με πάει όσο πιο μακριά γίνεται, να τουλάχιστον να βγάλω από το μυαλό μου ότι χρειάζομαι καύσιμο, να έχω στο μυαλό μου μόνο το που θα σταματήσω για να κοιμηθώ. Εδώ τώρα θα στρίψω πάλι αριστερά για να μπούμε ξανά στην Εθνική, στο Highway. Ακόμα βρίσκομαι στην πολιτεία της Μοντάνας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πάμε. We'll be right back.
Λοιπόν, έχουμε μπει πλέον στο Wyoming. Η ώρα είναι 6 και κάτι το απόγευμα. Έχει φως, μπορούσα να ταξιδέψω λίγο ακόμα, αλλά και εγώ έχω αρχίσει και κουράζομαι και σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν και τα πρόστιμα. Οπότε αποφάσισα να σταματήσω εδώ που έχει αρκετό χώρο. Απλά βλέπω τώρα ότι έχει αεροδρόμιο, ελπίζω να μην έχουμε όλη νύχτα αεροπλάνα να περνάνε πάνω κάτω και να, αντί να ξυπνήσω ξεκούραστος, να είμαι πιο κουρασμένος. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε αρκετό χώρο, θα βάλουμε το εργαλείο, θα φάω κάτι, θα κοιμηθώ και θα τα πούμε το ξημέρωμα. Λοιπόν, 4 και 32 το πρωί του Σαββάτου και έχουμε βροχούλα, έχουμε και ομίχλη, αλλά αυτά είναι στοιχεία της φύσης, είναι στο επάγγελμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτως ή άλλως δεν θα σταματήσει η βροχή τώρα στα κοντά, οπότε βγαίνω και πάλι στο δρόμο και ναι, συνεχίζουμε με βροχή, με ομίχλη. Ελπίζω με το που θα ξημερώσει, ακόμα και αν συνεχίσει να βρέχει, να φύγει λίγο η ομίχλη. Το δρομολόγιο με έβγαλε από τον κεντρικό δρόμο, με έβαλε σε επαρχιακούς. Τώρα βλέπω και ένα αεροπλάνο που πετάει. Ευτυχώς όλη νύχτα δεν είχαμε θέματα με φασαρία. Κοιμήθηκα καλά, ξεκουράστηκα καλά. Έλεγα ότι το δρομολόγιο με έβγαλε από τον κεντρικό, από το highway. Με έβαλε έτσι και σε επαρχιακούς δρόμους. Ωραίες οι διαδρομές. Ελάχιστα πιο κουραστικές, αλλά μ' αρέσουν. Βέβαια το κακό με τους επαρχιακούς είναι ότι περνάς από πολλές κατοικημένες περιοχές. Να, εδώ βλέπετε τώρα το όριο για την ταχύτητα είναι 30 μίλια. Περνάς από αρκετές κατοικημένες λοιπόν περιοχές και πέφτει το όριο, χάνεις έτσι το momentum που έχεις και πηγαίνεις μια χαρά. Αλλά από την άλλη το καλό είναι ότι βλέπεις και άλλες περιοχές, βλέπεις έτσι αρκετά σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια κάποια είναι και τελείως αδιάφορα. Τέλος πάντων, όλα καλά, συνεχίζουμε. Θα περάσω το Wyoming και λογικά η επόμενη μου στάση θα είναι κάπου στο Colorado. Πάμε.
Λοιπόν, έκανα μεγάλη πρόοδο. Είμαστε στο νότιο Κολοράντο, περάσαμε την πρωτεύουσα του Ντένβερ και το Colorado Springs. Και αν και είναι νωρίς ακόμα, είναι 4 η ώρα το απόγευμα, βλέπω ότι τελειώνουν σιγά σιγά τα καύσιμα και αποφάσισα να σταματήσω εδώ που έχει και αρκετό χώρο και έχει και πολλά φορτηγά. Έχει και ένα μαγαζάκι εδώ που θα πάω να ακούσω λίγο μουσικούλα, να φάω κάτι, να ξεκουραστώ, να γεμίσω με καύσιμο το φορτηγό μου με πετρέλαιο. Έβγαλα κοντά στα 600 πλάς χιλιόμετρα, οπότε ήταν καλή η πρόοδο. Σταματήσω λοιπόν κάπου εδώ και θα ξυπνήσω το πρωί, τα ξημερώματα, για να γεμίσω κιόλας το ρεζερβουάρ με καύσιμο, με πετρέλαιο. Θέλω ακόμα 10 ώρες και 600 μίλια για να φτάσω στον προορισμό μου, οπότε η επόμενη στάση θα είναι στο Τέξας, εκεί που θα παραδώσω το φορτίο για να τελειώσει και αυτό το πολύ μεγάλο δρομολόγιο. Ξεκούραση λοιπόν και τα λέμε το πρωί. Δύο και μισή ξημερώματα Κυριακής, ξεκούραστος πλέον. Θα βγάλω όλο τον δρόμο που έχει απομείνει, 610 μίλια μέχρι να φτάσω στο Τέξας. Απλά να γεμίσουμε με πετρέλαιο, να δω κιόλας πόσα γαλόνια θα βάλουμε και πόσα χρήματα θα μου πάρει. Ο καιρός είχε εναλλαγές, πηγαίναμε από ήλιο σε ομίχλη, ευτυχώς σταμάτησε η βροχή. Λοιπόν, έδωσα 600 δολάρια για να γεμίσουμε 152 γαλόνια στο ρεζερβουάρ. Ελπίζω να είναι αρκετό για να με βγάλει όλο το δρόμο. Τώρα θα είναι οριακά μέχρι να χρειαστεί πάλι να ξεκουραστώ, αλλά νομίζω ότι δεν ελπίζω, δηλαδή να μην χρειαστώ άλλη στάση για ύπνο. Ελπίζω σε 10 ώρες περίπου να είμαστε στον προορισμό μας. Ελπίζω τώρα αυτή τη φορά να με πάει από το highway μέχρι να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Για μία ακόμα μέρα στο δρόμο, η τρίτη μας μέρα. Ξεκίνησα Παρασκευή πρωί και τώρα είναι ξημερώματα Κυριακής. Θα φτάσω κάποια στιγμή την Κυριακή, ίσως να χρειαστεί να περιμένω να ανοίξει η φίρμα εκεί για να μπορέσω να παραδώσω τα δύο οχήματα που μεταφέρω, εκτός αν με περιμένουν και παρόλο που θα είναι Κυριακή να είναι ανοιχτά για να παραδώσω. Πάμε λοιπόν για άλλα 623 μίλια για να φτάσω επιτέλους στο Τέξας. Θα μπω για λίγο αφού φύγω από το Κολοράντο, είμαι στα νότια σύνορα του Κολοράντο με το Νιου Μέξικο. Θα μπω για πάρα πολύ λίγο στο Νιου Μέξικο και στη συνέχεια θα μπούμε στο Τέξας επιτέλους. Έχουμε δρόμο μπροστά. Καλό ταξίδι!
είμαστε. Μπήκα πλέον στο Τέξας για τα καλά. Τεράστιο το Τέξας, πάρα πολύ μεγάλο. Όλα λένε είναι μεγάλα στο Τέξας. Οι δρόμοι μια χαρά. Το όριο παίζει από 65 με 75 μίλια την ώρα. Είναι Κυριακή απόγευμα, θέλω ακόμα καμιά δεκαριά μίλια για να φτάσω στον προορισμό μου. Εδώ είναι η πόλη της Οντέσα. Βιομηχανική περιοχή φαίνεται, πολλά εργοστάσια, πολλά δηληστήρια. Από ύπνο είμαι στο όριο. Ελπίζω να μην φάω κανένα πρόστιμο. Με έχουν ειδοποιήσει ότι με περιμένουν στη Μάντρα να παραδώσω τα φορτηγάκια. Οπότε όλα καλά. Ωραίο το ταξίδι, πέρασα από 4 διαφορετικές πολιτείες. Μοντάνα, Wyoming, Colorado και τώρα είμαι στο Τέξας. Κάνουμε πρόοδο σιγά σιγά στο save. Κάνω τώρα στον προορισμό μου. Εδώ είμαστε. Walmart. Πήρα ένα φορτίο από τη Walmart και το φέρνω εδώ στο logistic center της περιοχής. Ωραία, ανοίγει και η πόρτα. Θα παραδώσω λοιπόν, θα πάρω καλά χρήματα, 131 χιλιάρικα. Θα βάλουμε στη θέση του το φορτηγό, να παραδώσω και το φορτίο. Είπαμε, μεγάλο ταξίδι, δεν ξέρω που θα διαλέξω να πάρω το επόμενο. Σίγουρα πρέπει να περάσω από την πρωτεύουσα του Τέξας ή από κάποια μεγάλη πόλη, το Χιούστον, το Ντάλλας, δεν ξέρω προς τα που θα πάω. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να παραδώσω. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο τι δρομολόγιο θα πάρω. Για την ώρα κάπου εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που ήσασταν στην παρέα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ στο κανάλι. Πατήστε το καμπανάκι, γραφτείτε στο κανάλι αν θέλετε. Πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν στη συνέχεια. Έχουμε πολλά ακόμα για το American Track, να τελειώσουμε εδώ τη σειρά μας, να φτάσουμε μέχρι τη Φλόριδα. Έχω ακόμα κάποια βίντεο να κάνω για το Cork Farm και έχω και αρκετά για το Alma Missouri, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να τα λέμε, να παίρνετε και ενημερώσεις πότε ανεβαίνει το βίντεο το επόμενο. Εγώ θα παρκάρω, θα εισπράξω και θα κλείσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!